Να πάμε στην Τρίπολη, εκεί όπου κρατείται ο Δημήτρης Λιγνάδης στις φυλακές της Τρίπολης. Είναι ο συνάδελφος Γιώργος Ηλιόπουλος μαζί μας από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Τρυπόλεως. Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλό μήνα από την Τρίπολη. Ωραία. Είναι η τέταρτη μέρα που κρατείται ο Δημήτρης Λιγνάδης στις φυλακές. Θέλω να μας πεις, επειδή βλέπω ότι κάνεις ρεπορτάζ όλες αυτές τις μέρες, ποια είναι η κατάστασή του, σε τι κατάσταση βρίσκεται, παραμένει ακόμα στο κελί με τους άλλους τρεις, πόσες μέρες θα παραμείνει, μετά που θα πάει, τι διαλόγους είχε με το Διευθυντή των Φυλακών, όλο το ρεπορτάζ να μας δώσεις. Λοιπόν, όπως είπατε πολύ σωστά, ο κύριος Λιγνάδης βρίσκεται την τέταρτη μέρα της κράτησής του στο κατάστημα της Τρίπολης. Εγκλιματίζεται, εξελίσσεται ομαλά η προφυλάκησή του. Προαυλίζεται κανονικά, βέβαια, ξεχωριστά από τους υπόλοιπους κρατούμενους λόγω των υγειονομικών μέτρων, εκτός από τους δύο με τους οποίους είναι μαζί στο θάλαμο της καραντίνας, όπως λέγεται. Χθες μάλιστα ήταν, προαυλίστηκε για αρκετή ώρα με έναν από τους δύο ταυτόχρονα. Να πούμε ότι δεν έχει σημειωθεί κανένα απρόβλεπτο ή δυσάρεστο γεγονός όσον αφορά την περιορισμένη έτσι κι αλλιώς αλληλεπίδρασή του με τους υπόλοιπους κρατούμενους, ούτε κάποια λεκτική αναφορά από τους υπόλοιπους στον κύριο Λιγνάδη. Άλλωστε, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει επιδείξει και η Γενική Γραμματεία Αντικλιματικής Πολιτικής από την πρώτη μέρα της κράτησης του κύριου Λιγνάδη. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να σημειώσουμε, επειδή αν μου επιτρέπετε, υπάρχουν και κάποια δημοσιεύματα σε αθηναϊκές ιστοσελίδες που προκαλούν μια σύγχυση, ότι τα επισκεπτήρια συγγενών απαγορεύονται λόγω COVID στην Τρίπολη. Άρα θα πάει κάποιος να τον δει, γιατί υπήρξε η πληροφορία ότι θα πάει ο αδερφός του μέσα στη εβδομάδα να τον δει. Αν χορηγηθεί η ειδική άδεια, γίνεται αυτό. Αυτό είναι θέμα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Άρα, μόνο τηλεφωνικά μπορούν να επικοινωνούν μαζί τους. Υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο βάσει του οποίου μπορείς να μιλήσεις συγκεκριμένες ώρες μέσα στην ημέρα στο καρτοκινητό. Στο καρτοτηλέφωνο, συγγνώμη. Στο καρτοτηλέφωνο. Ταυτίζονται συνήθως με τους προαυλισμούς οι επικοινωνίες αυτές. Μάλιστα. Τάσο, εσύ τι άλλες πληροφορίες έχεις? Λοιπόν, εμένα να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Ηλιόπουλο. Έλα, Τάσο. Μου έχουν μεταφέρει λοιπόν ότι είναι ήρεμος και ψύχρεμος. Συνομιλεί τηλεφωνικά και με τον αδερφό του και με τον συνήγορό του, με τον κύριο Κούγια. Είναι σε καραντίνα μέχρι τις 5 Μαρτίου μαζί με τα άλλα δύο άτομα. Μετά θα αποφασιστεί αν θα πάει σε ατομικό κελί ή σε κελί 3-4 ατόμων. Εδώ να διευκρινίσω ότι είπε ο ίδιος ο Διευθυντής των Φυλακών ότι δεν έχει πρόβλημα να πάει μαζί με άλλους. Δεν ζητάει μόνος του να μπει σε κελί ατομικό. Η επικοινωνία γίνεται μέσω καρτοτηλεφώνου, όπως είπαμε, τις δύο φορές που προαυλίζεται την ημέρα. Και προφανώς θα προετοιμάσει και το αίτημα της αποφυλάξης. Έχει ενδιαφέρον να δούμε λίγα στοιχεία για τις φυλακές της Τρίπολης. Ναι. Που είναι ένα παλιό σοφρονιστικό κατάστημα, μικρό. Δηλαδή είναι 55 ανθρώπους, πόσο. 53 κρατουμένων χωρητικότητας, έχει 111 άτομα. Είναι όλοι για σεξουαλικά αδικήματα. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται εδώ και 3 χρόνια να διαχωριστούν οι κρατούμενοι βάσει των αδικημάτων, για να μην έχουμε αυτές τις συμπλοκές εντός των φυλακών. Εκεί λοιπόν είναι όλοι για σεξουαλικά αδικήματα. Και προφυλακισμένοι και καταδικασμένοι και ισοβίτες. Υπάρχει ένα μικρό προάβλιο με ένα μεγάλο δέντρο. Εκεί βρίσκονται τα καρτοτηλέφωνα που μπορούν να τηλεφωνούν σε όποιον θέλουν. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό που μου περιέγραψαν, ότι οι ντουζιέρες είναι εκτός θαλάμων. Δηλαδή πρέπει να βγεις από τους θαλάμους για να πας στο ντουζ. Οι κρατούμενοι κάνουν όλες τις δουλειές, δεν έχει καθόλου προσωπικό. Η τουαλέτα μέσα στο θάλαμο είναι όμως. Τουαλέτα μέσα στο θάλαμο. Δεν έχει καθόλου προσωπικό εκτός φυλακών. Οι κρατούμενοι κάνουν τις δουλειές. Ακόμη και ο γιατρός είναι εξωτερικός συνεργάτης. Δεν είναι φυλακές υψής της ασφαλείας, όπως είναι ο Κορυδαλός ή τον Άφλιο κτλ. Υψής ασφαλείας, όμως παρόλα αυτά, Λάρισα, επειδή τα αδικήματα και οι κρατούμενοι είναι για πολύ σοβαρά αδικήματα, έχουν λάβει υπόψη τους πώς πρέπει να περιφερήσουν, να περιχαρακώσουν εκεί τις φυλακές, το οποίο Τάσο. Είναι πολύ παλιό κτίριο, αλλά έχει εξυγχρονιστεί τα τελευταία μόλις χρόνια. Και το είπε και ο κύριος Δημήτρης Λιγνάδης όταν μίλησε με τον Διευθυντή των Φυλακών, γιατί τον διάβασα το διάλογο, ναι. Του είπε ότι περίμενα χειρότερη κατάσταση και συνάντησα καλύτερη κατάσταση. Δεν ζήτησε ψυχίατρο, γιατί έχει δικαίωμα να ζητήσει ψυχίατρο, ναι. Δεν ζήτησε ψυχίατρο και λένε οι πληροφορίες ότι είπε ότι τον ρώτησε ο Διευθυντής των Φυλακών, θες να είσαι μόνος σου μετά μόλις λήξει το 7ήμερο της καραντίνας ή με άλλους. Και είπε: δεν αισθάνομαι ανασφαλής, να είμαι με άλλους. Με πόσα ακόμα άτομα θα είναι στο κελί του, το τελικό κελί? Υπάρχουν κελιά που είναι 3-4 ατόμων, υπάρχουν πτέρυγες 20 ατόμων. Δεν υπάρχει κελί 20 ατόμων. Θα είναι σε πτέρυγα από ό,τι κατάλαβα. Προφανώς θα είναι σε μία από τις πτέρυγες των φυλακών και το κάθε κελί έχει 3 ή 4 κρεβάτια μέσα. Αν δεν ζητήσεις για λόγους ασφαλείας δικούς σου προσωπικούς, να είσαι μόνος σου σε κάποιο κελί. Έμαθα ότι δεν υπάρχουν άτομα που είναι μόνα τους σε κελί αυτή τη στιγμή.